Καταρχάς, θα ήθελα μια περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Κεσαριανή. Νομίζω ότι γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην Κεσαριανή, ένα περίπου είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Είναι κυρίως τα προβλήματα τα καθημερινά, η καθαριότητα, ο φωτισμός, τα πεζοδρόμια που είναι απροσπέλαστα, που δεν υπάρχει πρόσβαση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο πολίτης συζητάει καθημερινά και λέει θέλουμε λύσεις αυτά. Δυστυχώς στην Κεσαριανή είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά και τα προβλήματα. Θέλει μεγάλη φροντίδα η πόλη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι παραμελημένη. Θεωρούμε ότι 5 χρόνια και με αυτή τη δημοτική αρχή της λαϊκής εισπύρωσης δεν έγιναν πράγματα που θα έπρεπε, πράγματα που θέλουν φροντίδα να φροντίσουμε την Κεσαριανή και φαίνονται έντονα πλέον στην καθημερινότητά μας. Εκτός φυσικά από τα μικρά καθημερινά, έχουμε και τις υπόλοιπες υποδομές του Δήμου. Παραδείγματος χάρη τα σχολεία είναι ένας τομέας που θέλουν μεγάλη φροντίδα και εμείς σαν παράταξη λέμε ότι το επόμενο διάστημα θα δώσουμε μεγάλη προτεραιότητα στην καθημερινότητα των παιδιών, των μαθητών, γιατί και οι υποδομές αυτή τη στιγμή των σχολείων είναι σε μια κατάσταση που θέλουν συντήρηση και φροντίδα. Και μετά πάμε σε λίγο πιο μεγάλα προβλήματα που λέμε εμείς και έχουμε προτεραιοποιήσει σαν παράταξη, που είναι ο πολιτισμός και η ιστορία αυτής της πόλης, που είναι σπουδαία, είναι σημαντική. Όλοι και όλες νομίζω γνωρίζουμε ότι η Κεσαριανή είναι η πόλη των μικρασιατών προσφύγων, αλλά και της Εθνικής Αντίστασης. Και αυτά τα στοιχεία, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν μείνει στην αφάνεια. Εμείς θέλουμε αυτή την ιστορία, αυτόν τον πολιτισμό της Κεσαριανής, να τον ξαναβγάλουμε ξανά στο προσκήνιο. Νομίζουμε ότι πρέπει αυτός ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά να αναδειχθεί μέσα από εκδηλώσεις, να γίνει ένα σημείο η Κεσαριανή που θα την επισκέπτονται όχι μόνο πολίτες από την Ελλάδα, αλλά και τουρίστες, για να γνωρίζουν αυτή την ιστορία της πόλης μας. Και κατ' επέκταση έχουμε και τα πάρκα. Εμείς είμαστε 80% πράσινο οι Κεσαριανοί και χρειάζονται φροντίδα και προς τον Ημιτό που έχουμε το αισθητικό δάσος, μονοπάτια που πρέπει αυτή τη στιγμή να τα αναδείξουμε, αλλά και το σκοπευτήριο που είναι ένας υπέροχος χώρος και αυτή την στιγμή δεν αναδεικνύει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θα θέλαμε. Δηλαδή ένα πάρκο αναψυχής, ιστορίας και πολιτισμού. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να προσελκύει η Κεσαριανή πάρα πολύ κόσμο από την Αθήνα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ξέρετε, αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε, προφανώς χρειάζονται όμως και μια οικονομική υποστήριξη. Δηλαδή θέλω να πω, για τα σχολεία, για τα πάρκα, για οτιδήποτε, υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Δηλαδή, μήπως δεν είναι μόνο το πρόβλημα της προηγούμενης διοίκησης, αλλά υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα πόρων που λόγω μνημονίων της προηγούμενης περίοδου δεν υπήρχαν. Αυτό είναι το ερώτημα. Προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι οι οικονομικοί πόροι αυτή τη στιγμή στην αυτοδιοίκηση από το 8 χρόνια τώρα έχουν μειωθεί. Αυτό είναι γεγονός και είναι η πραγματικότητα. Ειδικά όμως για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και ευτυχώς, καλώς ή κακώς για πολλούς, και η Περιφέρεια Αττικής αλλά και το κεντρικό κράτος έχουν δώσει πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία και πάρα πολλά χρήματα για αυτές τις δράσεις. Θα σας πω για το σκοπευτήριο. Το σκοπευτήριο αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Αττικής μόνο για μία μελέτη για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πάρκο, έχει χρηματοδοτήσει 190.000 στο Δήμο Κεσαριανής. Αντιλαμβάνεστε ότι για μία μελέτη ανάδειξης του σκοπευτήριου 190.000, νομίζω ότι βάζει σαν προτεραιότητα και η Περιφέρεια Αττικής, ότι αυτό το πάρκο πρέπει να αναβαθμιστεί και πρέπει πραγματικά να γίνει ένα πάρκο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Τώρα για τα σχολεία, ναι, μπορεί να μην υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα στους Δήμους, αλλά νομίζω με μια καλή προτεραιότητα και αν η Δημοτική Αρχή έχει στην προτεραιότητά της τα σχολεία και τους μαθητές, μπορεί μικρά πραγματάκια να κάνει στα σχολεία και στις εγκαταστάσεις που θα κάνουν πιο εύκολη και την καθημερινότητα των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επομένως, νομίζω ότι
όταν έχεις θέληση και έχεις και σχέδιο και πρόγραμμα, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν τρόποι για να κάνεις πράγματα στην πόλη. Και εννοείται χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες με επιπλέον δημοτικά τέλη. Εννοείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και μόνο δεδομένο. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητα της πόλης της, και αυτό είναι ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής, να προσπαθεί να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών πιο καλή. Ποια είναι η παράταξη που εκπροσωπείτε και ποια είναι μέχρι τώρα η ιστορία της? Η Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής είμαστε εμείς. Είμαστε μια παράταξη που υπάρχει στα δρόμενα της πόλης τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η παράταξη που έχει διοικήσει το Δήμο για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε βγάλει 3 δημάρχους από την Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής. Είμαστε η παράταξη που μεγάλα και μικρά έργα στην Κεσαριανή έχουν υλοποιηθεί όντας Δημοτική Αρχή, και νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μια αγιωμένη παράταξη που θα ξαναπάρουμε τη σκυτάλη και θα αναλάβουμε το Δήμο. Γιατί πατάμε στα πόδια μας, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο, ξέρουμε να διοικούμε, ξέρουμε να διεκδικούμε, και οι πολίτες, οι Κεσαριανιώτες και οι Κεσαριανιώτες σας το ξέρουν. Ξέρουν ότι η Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως αντιμετωπίζουμε και εμείς καθημερινά. Ο Κλισθένης έχει φέρει μια νέα παράμετρο στις εκλογές, η οποία είναι η απλή αναλογική. Η ερώτησή μου είναι αν στην περιοχή σας, και εσείς βεβαίως αν έχετε τη διάθεση, αλλά αν υπάρχουν και ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις κατά βάση, οι οποίες να μπορούν να συνεργαστούν. Για μας ο Κλισθένης είναι το και η απλή αναλογική, γιατί ο Κλισθένης είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει πάρα πολλά πράγματα και πολύ σπουδαία. Μένουμε μόνο στην απλή αναλογική, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ σημαντικά εδάφια που μπορούμε να συζητήσουμε. Η απλή αναλογική για μας είναι ό,τι πιο δημοκρατικό αυτή τη στιγμή υπάρχει σαν εκλογικό σύστημα, γιατί αποτυπώνει ακριβώς την ψήφο των πολιτών στις εκλογές, στις επικείμενες και όλες που θα έρθουν. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ο πολίτης πλέον θα είναι πιο κοντά στη Δημοτική Αρχή. Θα μπορεί να την ελέγχει, να συζητάει μαζί της, και η Δημοτική Αρχή δεν θα είναι πια μία πλειοψηφούσα Δημοτική Αρχή που θα μπαίνει μετά τις εκλογές στο Δημαρχείο και θα βγαίνει μετά από 5 χρόνια χωρίς οι πολίτες να γνωρίζουν ούτε καν το έργο τους, ούτε καν τι αποφάσεις παίρνει. Με αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Μας το λέει και το όνομα της παράταξής μας, Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής. Είναι στο DNA μας η συνεργασία. Έχουμε μάθει να συζητάμε, να συνδιαλεγόμαστε, όχι μόνο με τους πολίτες, αλλά και με όλες τις δημοτικές αρχές. Και νομίζω ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που μπαίνουμε με την απλή αναλογική, η κάθε δημοτική παράταξη, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα πρέπει να τοποθετείται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, και όποιος διαφωνεί θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση γιατί διαφωνεί, γιατί πλέον λογοδοτούμε στους πολίτες. Νομίζω πως ναι, εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με όλες τις παρατάξεις και όλους τους πολίτες που έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις, που θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε 5-10 πράγματα σημαντικά και σπουδαία για την Κεσαριανή. Με ανθρώπους προοδευτικούς, δημοκράτες που έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Στην Κεσαριανή υπάρχουν και δημοτικές παρατάξεις και πολίτες που θα το παλέψουμε και θα το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα της απλής αναλογικής.